Εδώ είμαστε. Πάρ' το πάνω σου. Να καλησπέρισουμε αρχικά τη Θεσσαλονίκη κατ' επέκταση, θα πούμε όλο τον κόσμο, χοντρικά. Χοντρικά. Έτσι. Γιατί το ίντερνετ μας βοηθάει στο να έχουμε πρόσβαση παντού σε όλα τα έχουμε σπίτια. Μερικές ερωτήσεις. Δέχομαι ένα γλυκό κυνηγητό από την κυρία Χρυσούλα, φανατική ακροάτρια. Η οποία με μια γλυκιά ειρωνία με ρωτάει πώς πηγαίνει εκείνο το στοίχημα που πρότεινες με τα συνεχόμενα χ του Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο Άρης λοιπόν σε 8 αγώνες δεν έχει κάνει καμία ισοπαλία. Καμία όμως. Η υπομονή όμως, κυρία Χρυσούλα, είναι αρετή. Θα γίνει η ισοπαλία. Σας είπα να έχετε χρήματα για αυτό το στοίχημα. Ναι. Άμα είστε τίποτα χαμηλής κοινωνικής, πώς το λέμε, τάξης οικονομικής, παρατήστε το. Μην το παίζετε καθόλου. Ναι. Με την υπομονή θα κερδίσετε σίγουρα. Είναι... Πρέπει να ενημερώσει το κοινό όμως για ποιο είναι το στοίχημα. Κάποιοι μπορεί να μην ακούνε εκείνη την πράξη. Πάρα πολύ σωστά μιλάς. Ναι, ναι. Γι' αυτό η εμπειρία σου φθάει. Ναι. Είπα ότι ένα τέλειο στοίχημα είναι: παίρνεις μια μεσαία ομάδα από ένα πρωτάθλημα, ναι, και την παίζεις με γεωμετρική πρόοδο συνεχόμενες ισοπαλίες. Ναι. Χωρίς να ψάξεις να βεφάρεις προηγούμενες σου ήττες στοιχηματικές. Ναι. Σε 4-5 αγωνιστικές θα έρθει η ισοπαλία. Παίζοντας τον Ατρόμητο το παράδειγμα στην Ελλάδα, τη Σάλκη στην Αθήνα. Ναι, δεν ποντάει στο ίδιο ποσό, κλίμα κοντά. Ναι, γεωμετρική πρόοδο ανεβαίνεις. Ξεκινάς με 40 ευρώ, την επόμενη εβδομάδα 50, 60, 70, 80. Έτσι, αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ο Άρης παίζεται με 300 ευρώ η ισοπαλία του. Ναι. Και ακόμα καλύτερο είναι αυτό, κυρία Χρυσούλα μου, για να ξέρεις. Ναι. Έτσι, όταν θα βρει το ένα το μάτς, θα πάρεις πιο πολλά χρήματα. Ναι. Όταν θα βάλεις σε μία στήλη το τι έχεις δώσει και το τι θα πάρεις. Αυτό για ενημέρωση. Μπορεί να το κάνουμε τον Άρη, μπορεί να το κάνουμε στον Άρη χωρίς καμία ισοπαλία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Ναι. Την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Να συνεχίσουμε λίγο στοιχηματικά. Ναι. Έτσι, χθες χαράματα. Ενώ όλος ο κόσμος κοιμόταν, εγώ ξέρεις ότι είμαι άγρυπνος φορός. Απίκο. Ναι, απίκο αυτή είναι απίκο. Η λέξη. Ναι, ναι. Φυλάω θερμοπύλες. Ναι. Και κάθισα και απόλαυσα ένα μάτς. Κόπα Λιμπερταδόρες, ημιτελικός. Ναι. Η Γκρέμιο υποδεχόταν τη River Plate. Δύσκολο Γκρέμιο, όνομα για μένα. Σε ποια φάση της ζωής μας. Γκρέμιο Βραζιλίας με την Αργεντίνη. Και αυτή θα σου θυμίσω εγώ μετά. Τώρα, ένα λεπτό να σου πω αυτό. Ναι. Στον πρώτο αγώνα λοιπόν, η Γκρέμιο είχε κερδίσει μέσα στην Αργεντίνη 0-1. Και καλούταν να υπερασπιστεί αυτό το 0-1 για να πάει στο τελικό του Copa Libertadores, το οποίο είναι εφάμιλο του Champions League στην Ευρώπη. Γεμάτο το γήπεδο, 1-0 προηγείται η Γκρέμιο, ισοφαρίζει η River Plate στο 85, για να καταλάβετε τι είναι το στοίχημα, έτσι, στο 85 και στο 95 με πέναλτι η River κάνει το 1-2. Περνάει στο τελικό και κάνει ευτυχισμένο ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος βγάζει σειρά στοιχημάτων με διπλό και over, σε μια πάρα πολύ μεγάλη απόδοση, απόδοση του 9. Είναι και καλός παίκτης, μεγάλος με αυτή την έννοια καλός παίκτης. Έτσι, και πήρε ένα πάρα πολύ καλό ποσό ετήσιο εισόδημα σε αυτό το μάτς, σε αυτό το πέναλτι, το οποίο δόθηκε μέσω VAR. Ήταν ένα χέρι το οποίο έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε ο διαιτητής, συμβουλεύτηκε το VAR και το έδωσε. Και ο Μαρτίνες στο 95 έστειλε στο γάμα όλη την Βραζιλία και έστειλε την Αργεντινή στον τελικό του Copa Libertadores, η οποία υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να παίξει με την Boca. Γιατί σήμερα είναι το παιχνίδι Boca Palmeiras. Για να έχουμε όλη τη γνώση. Ναι. Δεν είναι για να περιοριζόμαστε μόνο στην Ευρώπη. Είναι καλά αυτά τα μάτια. Ωραία είναι. Μάλιστα. Γιατί ρε φίλε, δεν θα ήθελες να πάμε σε ένα River Boca. Φανταστικό, απλά κάνει το απόλυτο. Λαμπομπονέρα, να κλαίνει από πάνω από κάτω. Καλή εμπειρία. Φανταστική εμπειρία. Καλή εμπειρία. Γενικά. Θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο μια φορά να πάμε σε όλα τα μεγάλα τέρμπι. Αυτό φίλε που λες το κάνει ένας γνωστός μου, αθλητικός τουρισμός λέγεται. Ναι. Έτσι, και από την αρχή της χρονιάς βλέπει και σημαδεύει τι έχει λοδρέζικο τέρμπι. Τότεναμ Τσέλσι. Ναι. Παπ κλείνει εκεί. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Σέλτικ Ρέιτζερς. Θε και διαμαρτυρόμενοι οι Προτεστάντες με τους Καθολικούς. Ντόρτμουντ Σάλκε. Ό,τι μεγάλο υπάρχει. Δεν είναι ωραία τα τέρμπι αυτά. Φανταστικά να πάρεις, να κάνεις δηλαδή 6-7 εκδρομές το χρόνο, αν έχεις το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα, αυτός είναι ο απόλυτος συνδυασμός, και να περνάς μαγικά. Για διήμερα, για τριήμερα. Η Γκρέμιο είχε μπει στη ζωή μας λοιπόν όταν πρωτογνωριστήκαμε, ναι, όπου μου λες. Από πριν από 13 χρόνια ήταν αυτό. Δες τι έγινε το Γκρέμιο Σάο Πάολο. Για να αναδιευκρίνεις το λόγο, ήθελες να μην κερδίσεις Σάο Πάολο. Ναι, και δεν ανέπνεε. Δεν ανέπνεες και η Γκρέμιο ήταν πεσμένη, αδιάφορη. Η Σάο Πάολο ήταν με νίκη πρωταθλήτρια. Ωραία. Ναι. Στο Σαχτάρ γίνονται βέβαια. Στο Σαχτάρ γίνονται. Στον Τόνετσκ. Ναι. Στον Τόνετσκ και το ξενοδοχείο που ήταν παίκτε ΠΑΟΚ. Ο Αχμέτοφ. Δημοσιογράφοι ΠΑΟΚ. Φίλοι ΠΑΟΚ. Κυνηγιόντουσαν σε διαδρόμου. Ωραία, ωραία. Ωραίο το Τόνετσκ. Ναι, ναι. Πολύ ωραία αξιοθέατα. Γλυκές αναμνήσεις. Γλυκές αναμνήσεις. Μουσεία, Μαντάμ Τισό. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Και οι ομάδες του Όπεμπι Μουσείου Μαντάμ Τισό, για να επανέλθω και μια παρέτηση ανοίγω, ομάδες που δεν έχουν κόσμο,
Δεν θέλω να θίξω κάποια ομάδα της πόλης, ονόνο ή το. Mm. Πω την Καλονή παράδειγμα. Mm. Αντί να αγοράζουν παίκτες, μπορούν να πάνε στο μουσείο της Madame Tissot και να αγοράζουν κέρινα ομοιώματα, mm. να τα βάζουν, να σηκώνουν, να χειροκροτάνε και να κάνουν. Mm. Να φαίνεται πιο γλυκό το γήπεδο, ζεστό. Ζεστό. Γιατί είναι αηδία το άδειο γήπεδο. Έχεις δίκιο. Υπάρχει βέβαια και μια πιο φθηνή λύση. Ναι. Το να κάνεις ένα πανό που έχει κόσμο μέσα ζωγραφισμένο. Γελίο, πάρε κατάλληλο. Θα πάει από πίσω να είναι μεγάλο. Όχι, θέλω μουσείο, Madame Tissot και να πατάς ένα κουμπί και να σηκώνεται. Χειροκροτάνε, ναι, ολόκληρο. Transformer. Ναι, πολύ οργανωμένο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Κλείνω την παρένθεση, μου συνέχισε με την Gremio. Ναι, και κανεβαίνω στο δωμάτιο. Τότε είναι, δεν υπάρχουν application τότε. Μια να τοποθετούμε λίγο χρονικά, είμαστε 2005. Ναι. Ούτε υπάρχουν smartphone. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ. Η ενημέρωση γίνεται μέσω σελίδας Κυπριακής, η 311 σελίδα που έβγαζε τότε τα μάτς όλα. Αυτό και η Betonet. Και η Betonet. Αυτό ήταν. Σωστά. Στην Betonet μπήκα. Και πρέπει να σου μεταφέρω την είδηση. Το τι γίνεται. Το τι γίνεται. Ξέρω ότι άμα σου πω Σάο Πάολο πέθανες. Δεν θα υπάρχουν τα επόμενα. Δεν θα ήμασταν εδώ. Γεια σας, φιλιά, καλό βράδυ. Ανοίγω το καβουρτιστήρι λάπτοπ τότε που ήμουν φτωχός δημοσιογράφος νεαρός. Φιλόδοξος. Ανοίγω λοιπόν το λάπτοπ. Κάνει 10 λεπτά, το οποίο φαίνονται 4,5 μέρες. Ακριβώς. Γιατί μου έχει μεταφέρει. Με κάλυψη, το... για να ξέρει τι γίνεται. Ναι. Μην νομίζει ότι φεύγει μια είδηση ότι από ενδιαφέρον εγώ τι έκανε η ομάδα. Ναι. Ωραία. Μου έχει μεταφέρει το άγχος. Ναι. Το βιώνω εκείνη την ώρα, το και ζω. Ξέρεις, το άγχος το μεταλαμπαδεύω με περισσή ευκολία. Ναι, ναι, το έχει. Ναι. Τα μούτρα σου δεν μπορούσαν ναι. να αμφισβητήσουν. Έχω μεταδοτικότητα. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη τη μέρα. Όχι, με γνωρίζει, ξέρω. Το χρώμα σου ήταν τέτοιο. Ωραία. Κατεβαίνω, βλέπω το αποτέλεσμα. Κατεβαίνω χωρίς ανάσα, δεν έχω κλείσει καν το λάπτοπ και σου λέω Gremio Sao Paulo 2-0. Και αλλάζει το χρώμα σου. Είδες πως αμέσως, πως σε δευτερόλεπτα, κλάσμα το δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα Transformers που τα βάζει στο νερό και αλλάζει το χρώμα. Τίποτα. Και τι ωραία που περνάμε και ελάτε εδώ, καθίστε εδώ και ελάτε εσείς, ναι, φύγετε εσείς και ελάτε να παίξουμε, να πιούμε. Ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ να δίνει ρεσιτάλ στη ρουλέτα. Οργίες. Οργίες. Γλυκός παίκτης. Εσύ να επιμένεις μια γκρουπιέρη ότι πρέπει να μάθει ελληνικά γιατί δεν μπορούσα να καταλάβει τον πιτερή. Τη μιλούσα εγώ σε άπτες στα ελληνικά και δεν με καταλάβαινε. Τίποτα. Ναι. Εντάξει, όλος πάντα δόξος. Εμείς να βάζουμε τον αριθμό μνήμων Μπουμπούνοφ να παίζει blackjack ενώ οι Ουκρανοί δεν ξέρουν ότι είναι αριθμό μνήμων και να βγάζουμε με το κάμα του. Τους φάγαμε μέσα. Τους φάγαμε κανονικά. Αυτό λέγεται φάγωμα δια της τεθλασμένης. Μα τον βλέπει όλο στα μούτρα του και λέει δεν μπορεί να με φάει αυτός και όμως τον έφαγε αυτός. Και δεν είναι ο μόνος που έχει φάει. Ο Μπουμπούνοφ έχει φάει πάρα πολύ κόσμο σε αυτήν την πόλη μέσα από το αγαθό βλέμμα του. Αναφορά για Μπουμπούνοφ, τριλεπτή. Πω, φανταστικό. Η δόξα του. Τιμή και δόξα. Με το ταξί το ξέρεις. Το ξέρω αυτά με Μπουμπού. Ναι, πώς. Δηλαδή είσαι τα ρήφα, ρε φίλε. Αγαπάμε αυτή την τάξη. Εγώ τη στηρίζω και οικονομικά. Και δουλεύω. Ωραία, έχουμε και τον Κίμωνα, έναν άνθρωπο τη εκπομπή. Παρελθόν πλέον ο Κίμωνα. Ναι, αλλά συμμετείχε. Συμμετείχε, ναι, και ήδη έχει. Βλέπεις, ρε φίλε, τα ρήφα μπαίνει ο Μπουμπούνοφ εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Φάλιρο. Σε σταματάει. Βλέπεις τα μούτρα του. Και σου λέει Ξάνθη. Και τον πας Ξάνθη. Και πώς θες να πληρωθείς, άντε και τον πας. Τον πήγες. Το Ξάνθη είναι 220 λέμε... χιλιόμετρα με 1,1 τότε το χιλιόμετρο. Τρία εκατοστάρικα ξεκούραστα τώρα. Ναι. 250 άμα είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Ωραία. Κατά το Θανάση Βέγκο. Περιμένεις να πάρεις τον Μπουμπούνοφ, δηλαδή. Έτσι όπως τον βλέπεις. Το χαιρέτησε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είπε, γεια. Ευτυχώς για τον ταξιτζή ήταν αργός. Ήταν εύκολο να το προλάβει, γιατί δεν μετακινούνται εύκολα 160 κιλά. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να πούμε στα βάκια μου για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ που χθες χάρισε. Ναι. Ναι, μπάσκετ ΠΑΟΚ, τελευταίο λεπτό έγινε η νίκη. Τεράστια νίκη. Και ξέρεις πότε κερδίσαμε. Πτώση. Πτώση αντικειμένου. Ξέρεις πότε κερδίζουμε. Όταν είπα ότι δεν κερδίζουμε με τίποτα σήμερα. Μόλις το είπα αυτό, αμέσως άλλαξαν όλα. Όλα όπως πρέπει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχανε με 3 πόντους, πόσα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 14 πριν τη λήξη χάνει 3 πόντους. Σηκώνεται για τρίποντο, βάζει 3 βολές. Ο Ζάρας. Μυρογνωμόνιο, φίλε. Είναι τεράστια μαγιά. Εκπληκτικό σου τέβει ο Ζάρας. Ναι, μπράβο του. Ξέρεις ποιο είναι. Σταθερή μαγιά. Αξία και πολλά χρόνια, ρε φίλε. Διάβια. Η μαγική λέξη αυτή. Η μπάλα ξέρει πώ ζυγίζει εκείνε τι βολές. Δεν είναι βολές ότι βάλαμε βολές. Πέρα, τις βάλουμε και τις 3. Ναι, βάλουμε και τις 3. Αλλιώς θάνατο. Θυμάσαι παλιές εποχές. Έδινε και αβάντζο. 2 και 1 έλεγε. Ναι. Αν δεν έβαζε τη μία, βάλαμε. Δεν πειράζει. Μετά το σκέφτηκαν τα σαμπουάν και δεν το κάνουμε και εκεί. Ναι. Και πάντω και ναι. Να πούμε λίγο στοιχηματικά ότι σήμερα έχουμε κύπελο πολύ. Ελληνικό κύπελο, φίλη μας Σοφία, την καλησπέρα μας και την αγάπη μας, την οποία εδώ την έχετε σταθερά. Σήμερα την Παγκόσμια Μέρα είναι. Από ταμίευσης.
Αδιάφοροι για μένα. Αδιάφοροι για τελώς. Α, αυτοί που γράφαμε εκθέσεις όταν ήμασταν μικροί για την αποταμίευση με τους κουμπαράδες. Δεν θυμάσαι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Εκείνο το μπλε, το κουμπαράδο και το κόκκινο. Που μπαίναν τα 50. Πράσινο. Πράσινο το θυμάμαι καθόλου. Μπλε και κόκκινο θυμάμαι. Που βάζαμε τα λεφτά για να τα πάμε στην τράπεζα. Πω, πω, και δεν μπορούσαν να βγουν και τα τυλίγαμε τα 50 και τα μικρά. Εκείνα τα κλασικά από το πλάι. Τριπίτσα και από πάνω τα κέβματα. Ναι, ωραία περίπτωση ήταν εκείνο. Εγώ έχω ακόμα κουμπαρά. Εγώ δεν υπάρχει τέτοια πράγμα. Έχω, θα βάζω μόνο δίευρα. Εγώ φίλε, θα σου πω μία κουβέντα. Η τελευταία φορά που έκανα κατάθεση σε τράπεζα, έτσι, ήταν το 2006 και από εκεί και πάνω συνέχεια κάνω καταθέσεις ψυχής. Ναι. Ναι. Δηλαδή, πού αυτό να πει. Εσύ πας ακόμα σε τράπεζα και δεν θέλω να καταθέσω αυτά τα χρήματα. Όχι, τρελός. Αν μου κάτσει κανένα βαρύνι όμως που δεν το χαλάνε, πάω, το βάζω και το πάω. Α, για αλλαγές. Για αλλαγές. Για πες μας σήμερα, Σόφη, τι ματσάκια έχουμε. Λοιπόν, έχουμε Ελλάδα κύπελο, έχουμε Ιταλία πρώτη. Μίλαν. Μίλαν, η ιστορική, η οποία μας δικαίωσε μετά από πολύ καιρό, δικαίωσε τους αγώνες που έχουμε κάνει για αυτή την ομάδα. Έτσι και Μίλαν Τζένοα σήμερα, Μίλαν λοιπόν. Τζένοα, ναι. Σε Ριά και ένα 47 ο Άσος. Θα στηριχτεί. Συνεχίζει να παίζει Τζένοα. Ναι, Μίλαν θα παίξω πάλι. Μίλαν. Μέχρι τελευταία βανίδο του αίματος. Μην την παίζει στη Μίλαν. Να σου πω, κάνω μια χάρη. Παίξτε μόνο στη δεκάδα. Εντάξει. Μόλις είσαι δεκάδα. Γιατί μπορεί να παίζει ο γιος του Κωνστακόρτα, ο γιος δεν του είναι, Μαρμή. Σε ποια είναι, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι κύπελο. Κόπαλτε. Ιταλία πρώτη. Ιταλία πρώτη. Ιταλία είναι. Ναι, Ιταλία πρώτη. Μην παίζεις. Τέλος πάντων. Για πες λίγο τα μάτς κυπέλο Ελλάδος ποια είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ελλάδα κύπελο. Παίζει ο Άρης με το Άβα. Με την... Θέλετε με να, ξε... ναι, πες, να ξεκινήσουμε με τους αγώνες που ξεκινάνε 3 η ώρα. Βεβαίως. Κισαμικός, Πανετολικός. Έχετε άποψη, κύριε Σταύρο, γρήγορα να τα λέμε από χώρα που μάτσε μάτσε. Πες μου μάτσε μάτσε. Απόλλων Πόντου, Πανιόνιος. Κι εγώ διπλό το. Απόλλων Λάρισα ΣΑΕΚ. Είσαι ένα μάτσε, λες ένα μάτσε πιο γρήγορα. Πες το προηγούμενο, Απόλλων Πόντου, Πανιόνιος. Πανιόνιος. Η καλαμαριά μας λοιπόν. Η καλαμαριά μας. Πόντιος και εμένα μάτσε. Μια καλαμαριά η οποία έκανε ομάδα τις τελευταίες 20 μέρες. Είχε 6 παίκτες μόνο. Έτσι, η κατάσταση. Θα χαλαστεί κανείς με το Χ. Εγώ δεν το ακουμπάω αυτό, είναι παγιαρά διάφορο. Το Πανετολικό τον παίξω γιατί στρίζουμε. Πανετολικό, ναι, και εγώ είπα διπλό. Ναι. Τρίτο μάτς. Απόλλων Λάρισα ΣΑΕΚ. Τι ώρα είναι αυτό. 3 ώρα είναι αυτοί οι αγώνες. Αυτό είναι διπλό και over 3,5. Και εγώ θεωρώ. Έτσι μας έχει συνηθίσει ο Απόλλων Λάρισας. Ναι. Συμπαθέστατη αυτή η ομάδα που πήκε γρήγορα στη νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Μαθαίνει εύκολα. Έχουμε μετά τον αγώνα του Άρη με τον Αίτητο Σπατών. Σπάτων, ναι, συγγνώμη. Μα κάνουμε στα πέντε και τέταρτο ξεκινάει αγώνα. Δηλαδή, πες το έκανε επίτηδε τώρα. Πες το έκανε επίτηδε. Επίτηδε, επίτηδε. Ωραία. Ναι, ενώ συγκλονιστικά είχα πει. Σπάτων. Ο Αίτητο, ο οποίο έχει προπονητή του Σούλη Παπαδόπουλου. Πρώην προπονητή του Άρεο. Προοδευτική, παλικάρια και τέτοια, το 1821. Εκεί ομάδα προοδευτική του Γιδάκου. Ιστορικές στιγμές. Εγώ είχα και παραστάσεις από πάλι Ανδράλα Μουτάρι όταν ήρθα εδώ πέρα, έκλαιγα. Πάρη Ανδράλα, μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ. Έτσι. Είχε έρθει μαζί με τον Σκαρμούτσο Νικόλαο. Αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές είχαμε κάνει μεταγραφή για να διεκδικήσουμε τον όμιλο στο Champions League. Ήταν επιλογές του νυν προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να είμαστε απέναντι στα γεγονότα. Αυτά είναι ιστορία. Ιστορία, έχουν, έχει γραφτεί. Ιστορία γράφεται, φίλε. Είναι συγκεκριμένα. Άλλο φίλη μου, Σοφία, μετά. Ηρακλής Ατρόμητος. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Αυτό θα είναι ωραίο μάτς. Οθούμε τους Ηρακλειδείς να γεμίσουν σήμερα το Καφτατζόγλιο. Έτσι. Να δώσουν ένα ακόμα σκαμπίλι, ένα ράπισμα στις άλλες δύο ομάδες της πόλης, δείχνοντας το βοντερό παρόν τους. Ναι, και να κερδίσουν τον Ατρόμητο, να του στερήσουν την ψυχολογία. Βέβαια. Ενώ ψηφα... ή όχι. Ό, δεν μας πειράζει τι κάνουν. Να γεμίσουν το γήπεδο. Θα βγαίνει ο Βεράκι να παίξουν μισούδες. Μια φορά είχα ακούγα ένα να. Τότε ραδιοφωνικό παραγωγό έπαιζε ένα μάτσο Ηρακλή Σόφη. Η ώρα ήταν μία το μεσημέρι. Και εγώ οδηγούσα. Το μάτσο ήταν στις 5 το απόγευμα. Αλφα Εθνική ο Ηρακλής. Και τι λέει ο άνθρωπος, ο αθεόφοβος. Άκουγες Γιώργο Καράδα, δεν σου πω εγώ τι άκουγες. Άκου το άκουγα και εγώ. Άκου τι είπε ο άνθρωπος στις 1 η ώρα. Να ξεκινήσουμε να κατεβαίνουμε σιγά σιγά για το Καφτατζόγλιο. Ήταν μία και εγώ ήταν στις 5, 4 ώρες μετά. Για να μην αντιμετωπίσουμε το γνωστό πρόβλημα της αγοράς μαύρων εισιτηρίων. Έχει πει αυτό το πράγμα, όχι, μποτιλιάσμα ξέρω. Όχι. Και το μεγάλο μποτιλιάσμα έπεται μετά αυτό που είπα. Έφυγε το τιμόνι από το χέρι μου, έφυγε. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα και ως διαμαγείας είμαι δίπλα σας. Ναι. Λέω μπράβο του άνθρωπος. Έχω προλάβει εποχή μαύρης αγοράς στην Ομόνια. Ναι, σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και στα δικά μας. Σε... ναι, σε ωραία πάω. Έχω προλάβει την εποχή να κρέμονται τα πλαστά.
και τα... Εγώ έζησα μαύρη αγορά εισιτηρίων σε ντέρμπι στην Ιταλία, Μίλαν, Ίντερ Γιουβέντους, συγγνώμη, Ίντερ Γιουβέντους, με το Σκυλάτσι τότε, μιλάμε 1991. Ναι. Έτσι, ο Σκυλάτσι έχει βγει πρώτο σκόρερ στο Ιτάλια Λοβάντα. Ναι, 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 ναι. 1-3 το μάτς. Και τι ωραία που τα πουλάνε οι Ιταλοί με μοναδικό τρόπο τα πλαστά. Γιατί... Δηλαδή ποιητικά, φίλε. Ναι. Έχω το γεγονό αυτή η γλώσσα, η ωραία τραγουδιστή. Που ναι, κίνηση, χέρια, πόδια. Και να μην θες να πας στο μάτς, πες ότι περνάς κατά λάθος. Έτσι, κάτι ωραίο είναι αυτό, θα το πάρω. Ναι. Δηλαδή είναι πολιτές οι άνθρωποι, το έχουν. Ναι, το έχουν. Παπατζίδες, αλφα. Γι' αυτό και οι κομμενές τους είναι εξαγριωμένες. Δηλαδή δεις μια Ιταλίδα, έχει τουπέ. Πας να τις μιλήσεις και σε κοιτάει, σου λέει, εσύ με αυτούς τους βλάκες που έχω εδώ, τους παπατζίδες όλους τόσο καιρό, μην έρχεσαι να. Μην κάνεις τον αγώνα σου επιματέω. Ναι, ναι, αυτό. Μην, εσύ όταν θα πα, μπορεί να συμπερδέψει μια Ιταλίδα γυναίκα και να μην ξέρεις αν έρχεσαι ή πηγαίνεις. Ναι. Στο που είμαι εγώ τώρα, τι κάνω. Ναι, δεν, όχι, θα σε στείλει. Σοφία, οι Ελληνίδες, οι κοπέλες μπορούν να σε μπερδέψουν. Οι Ελληνίδες. Ναι, γυναίκες. 20, 30, 40. Εμένα να με μπερδέψουν. Γενικότερα λέω, μπερδεύουνε. Εντάξει, ναι, ναι. Έχουν την ικανότητα, ναι. Μάλιστα. Τι να έχω αισθανθεί πίεση του. Ποτέ. Να πεις ότι με μπέρδεψε, με έκανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πρέπει να βελτιωθείτε, σου. Δεν ξέρω, κάντε και ένα meeting. Μαζευτείτε σε μια πολυκατοικία σε ένα υπόγειο. Όλες. Ωραία, μαζευτείτε όλες. Να ανέβει λίγο το επίπεδο. Δεν είναι, δεν αισθάνομαι ανταγωνισμό πλέον. Πες μου λίγο για ΠΑΟΚ, λίγο να ξεχωριστεί το μυαλό μου, γιατί εδώ κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Φτιάξε με λίγο ρεπορταζιακά. Είμαστε όλα σε καλή κατάσταση. Είναι Τρίκαλα, Αστέρα Τρίπολη. 7.30 ώρα. Το προβληματισμό μου και για τον Πανετολικό για την Τρίπολη είναι πώς θα φτάσουν εκεί που παίζουν. Δεν θα χρειάζεται πώ πα τα χανιά, Κισαμικός είναι, για να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν ταξιδεύουν, ο Κισαμικός νομίζω παίζει στο γήπεδο του Πλατανιά και είναι καμιά. Ο Κίσαμος είναι πόσο. Τι είναι, 14 άτομα. Όχι, είναι 30-35 χιλιόμετρα από τα Χανιά, νομίζω. Κάπου εκεί. Προς Ελαφωνήσι. Προς τα εκεί. Ωραία. Πώς πας από το Αγρίνιο εκεί. Βασικά από το Αγρίνιο, πώς πας γενικά οπουδήποτε. Ναι. Είναι μια ερώτηση η οποία, ναι, ταλανίζει την ανθρωπότητα. Αυτό δηλαδή. Πώς μετακινούνται οι κάτοικοι του Αγρίνιου σε άλλες πόλεις. Ναι. Άντε να πας στην Άρτα που είναι δίπλα, έγινε και ο δρόμος τώρα, πας στην μια ευθείαν η Πάτρα. Άντε, Άρτα, Πάτρα, να ταιριάζουν κιόλας, τα Πάτρα. Το γεφύρι υπάρχει. Της Άρτας. Ναι. Νομίζω είναι παπάς. Φάγωμα μυθολογικός. Ναι, μύθος που πεινάνε το γεφύρι της Άρτας. Πέρασε από την Άρτα, είναι όλοι σαν τα μετέωρα τα δικά μας. Αλλά τα μετέωρα όχι την πλευρά που έχει πολυκατοικίες, αυτά που χτίστηκαν τα φθαίρετα, εκεί που φαίνεται στο βουνό. Κατάλαβες πώς. Δηλαδή όποιος μένει στην Άρτα και δεν αυτοκτονεί, είναι ένας. Μην οθείς τους αυτινούς στην αυτοκτονία, τρελάθηκες. Αυτό είναι μπούλινγκ εσωτερικό. Όχι σε αυτοκτονία, σας το λέω. Όχι, μιλάμε για ΠΑΟΚ, καλύτερα απ' όλα. Είναι ήρωας, τέλος πάντων, και θα καταλήξω. Είστε ήρωες οι Αρτινοί, μπράβο. Ναι. Ωραία. Μην αυτοκτονήσετε. Ναι, να περάσουμε, ναι, και ένα κοινωνικό, ναι, μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Μην αυτοκτονήσετε. Ναι. Στο Αγρίνιο όμως, ξεσκύρισμα. Ο ΠΑΟΚ φύγει σε εξαιρετικό momentum. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι είναι ευτυχισμένοι που η ομάδα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο. Αποθεώνουμε Βέρμπουμ σιγά σιγά, τον ανεβάζουμε λίγο, να αισθανθεί πιο κομμάτι της ομάδας. Επικοινωνιακά αυτό θα δουλέψουμε αυτή τη βδομάδα. Ο πολλαπλασιασμός αυτό, 3-8-24, Μας φάγανε. Το 2, το 2. Μας φάγανε τους 2, ναι. Ορίζονται, λέμε, αλλά δεν έχει σχέση. Είναι ένα παιδάκι τώρα. Λέει, πάει στα σκάλα. Κέρδισα όλα. Λέει, πες αγόρι μου, 1x3, ένα θα σου πω. Τι ένα. 2x3, 4. Αλλάξανε, τι ένα. Δηλαδή, άλλαξε το έργο. Ενώ τα παιδάκια ξέρουν, έπρεπε να τους πεις. Τώρα έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, 1x3, 3. 2x3, 6. Αφουγκράζεσαι γενικότερα μια παραδοχή από τις άλλες ομάδες για την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ και το βήμα-βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άκου να δεις, υπάρχει ένα μένος υπόγειο, δηλαδή υπάρχει αυτός ο επιφανειακός πολιτισμός που τους διέπειραγε. Ένα πράγμα ότι ναι, καλώς ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά από πίσω άντε με τα φιλικά, το έτσι, το αλλιώς, ξέρεις, τα αθηναϊκά, τα αθηναίζικα. Όπως είναι τα σάντουιτς, τα αθηναϊκά μικρά. Αυτό, και, τα αθηναϊκά τα σάντουιτς, για να ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Με το κομμάτι ότι έτσι πρέπει να είναι το σάντουιτς. Το άκου που πάμε, σάντουιτς. Ναι. Το σάντουιτς είναι, δεν είναι γεύμα κυρίως. Ναι. Είναι να σπάσεις, να ξεκουραστείς και να πας να φας μετά. Ναι. Κύριοι με τα γερά δικά σας που βάζετε μέσα 800 κιλά γύρω, αηδία. Μην βάζετε τόσο πολύ. Ένα γύρο. Όχι, να μην παίρνεις ένα γύρο. Να παίρνεις δύο γύρους και να είναι πιο φτηνοί. Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα. Έκλεισα παρελθόν, ήθελα να πω για το γύρο. Άκουγα σου πω, πώς το τρώω στο γύρο. Ανοίγει στόμα ή δου τσιμπάς. Εγώ τσιμπάω. Βέβαια. Τι να έχει στο στόμα, φίλε. Εδώ πρέπει να έχει στόμα πιανή. Ξέρω εγώ ποια είναι. Τζένα Τζέμψον. Ναι, ναι. Το βαθύ λαρίκι αυτή με το στόμα. Τι να την πω. Ναι, μόνο έτσι, φίλε, τρώγεται.
Να πιάσει ένα σάντουιτς και να κάνει αγώνα δρόμου για να το εστιάσει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε σάντουιτς εδώ και να μην λερωθούμε. Είναι οπότε, δελτα πι. Οπότε και εδώ ένα μάθημα γλυκό παρασκηνιακό. Μικρότερα σάντουιτς με μικρότερες τιμές. Ναι. Λιγότερες ποσότητες μέσα. Δεν πειράζει. Ναι. Το Τζόκερ άλλαξε ζωή 5 ανθρώπων. Από 2 εκατομμύρια ευρώ έκαστος. Καλά είναι. Πήρα αρχείο πρώτη φορά. Ήρθε μία και με έπεσε. Δεν θέλω να του δίσταγω, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί με μία φορά το σηκαίνομαι αυτό. Είδες πόσο αλήθεια σε λέω κοινικά. Ξέχασα ένα μέτρο και στο λέω. Αλλά άμα σου θα πει πήρα 2 εκατομμύρια θα πει. Θα χαρώ. Ναι. Αλλά από το απ' έξω, εγώ θέλω να κερδίζουν αυτοί που παίζουν. Μαζί σου. Αυτοί που παίζουν. Ναι, αλλά τζογάρο, παίζω στοίχημα κάθε μέρα. Στοίχημα, ναι, να κερδίσει. Σε επιτρέπετε το στοίχημα. Όχι, αλλά ζόγο είναι και αυτό. Πάντω την έχουν κάνει την Ελλάδα, φίλε. Ένα τεράστιο καζίνο. Κάνε 100%. Τεράστιο κανονικά. Όλα πλέον είναι το ένα συνέ. Πόσα παιχνίδια. Μπορεί να έχουμε 9 παιχνίδια. Είναι πρώτο πράγμα. 9 παιχνίδια επίσημα μπορεί να έχουμε. Κίνο, Λότο, πρώτο. Virtual football έχουμε, ρε. Αυτό που παίζω εγώ στο πλυπτήρι και όλο πάει το πληρώνει για να δει τι θα κάνει. Αυτό δεν γίνεται, φίλε. Εντάξει. Και θα σου πω και το άλλο. Ότι σε μια χώρα που δεν έχει ελπίδα, είναι ένα προϊόν που δεν υπάρχει δηλαδή. Εντάξει. Ή είναι απειροελάχιστη, δεν υπάρχει για όλους. Το να πουλάς ελπίδα είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι, σωστό. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Η Goldbet όμως δεν πουλάει ελπίδα, φίλη μας Σοφία. Δεν πουλάει. Το στοίχημα πληρώνει χαρτί. Δεν είναι τζόγος το στοίχημα. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι τζόγος. Το στοίχημα μόνο που είναι προκαθορισμένο, ξέρεις από την αρχή γιατί πηγαίνεις. Λες, έχω 100 ευρώ και πάω να κερδίσω 215. Είναι στην ευχέρειά σου να κερδίσεις. Δεν υπάρχει. Παίζει ένα κομμάτι μεγάλο ρόλο και η τύχη, όμως εσύ μπορείς να κάνεις τύχη να είναι μικρή ή μεγάλη από αυτό που προσδοκάς. Δεν είναι τζόγος το στοίχημα. Εγώ δεν το βλέπω σαν τζόγο. Δεν με αρρωσταίνει το στοίχημα εμένα. Εγώ με εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει γιατί διαβάζω τα παιχνίδια. Αυτό θέλω να κάνω. Ασύγκριτες αποδόσεις στην Goldbet. Μπείτε και παίξτε. Έτσι, Σόφη, τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μηδενική γκανιότα στο. Έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Έχουμε Champions League. Και χτες είχαμε. Μεγάλος ΠΑΟΚ. Ναντέρ, ΠΑΟΚ. Ναντέρ ή Ναντέρ. Έχουμε. Λοιπόν, να πούμε. Η Άκη έκανε και άλλη επιτυχία στο μπάσκετ. Στη ζώνη έπαιζε. Ναι, 90-80. Έχανε 10 πόντους και το γύρισε. Έβαλε ένα ο Χαρτ, λέει, 12 στα 12 έχει. Στο Tendex που είναι μια μέτρηση που έχουν αυτή την πασχετική με τα νούμερα, όμως πάντα νεύρα, πραγματικά είναι καθυστερημένη. Είχε στο Tendex 39 που είναι, λέει, το πιο μεγάλο. Over the top. Μπράβο τους. Λοιπόν, έχουμε ακόμα έναν αγώνα με μηδενική γκαλιότητα, να το κλείσουμε αυτό. Γερμανία κύπελο, Gladbach Leverkusen, 10 παρατέταρτο σήμερα. Ωραίο μάτσο. Ο Άσος τι δίνει. Ο Άσος τι δίνει, δώσουμε ένα. Γιατί τι γίνεται. 2-32 δίνει ο Άσος. 2-32. Η Λεβερκούζεν έρχεται από την τεράστια επιτυχία της με στη Βρέμη. 2-6. 2-6, ρίξε, ναι. Χάθηκε μπα, 2-6, δεν πέντε. Ναι. Χάθηκε μπάλα εκεί πέρα. Και Gladbach από Κλαρίνο. Και Gladbach, ναι. Το θέμα είναι με την Λεβερκούζεν, είναι η πιο ασταθής ομάδα που υπάρχει στον πλανήτη. Ναι. Θα συμφωνήσω για τη Λεβερκούζεν ότι είναι ζαριά το να την παίξεις. Ναι. Και θα πάμε λοιπόν στον Άσο που είναι ένα νούμερο, ένα ποσοστό πάρα πολύ αξιοπρεπές. Εγώ σήμερα θα βάλω ένα μονό αποδεκτό, θα πω ακριβώς τι θα βάλω. Μόνη της στη Μίλαν, 150 ευρώ. Αυτό το 1,47 για μέρο καμάτο. Αυτό. 1,47. Ναι. Θα παίξει τη Μίλαν. Μια θα την παίξω. Η Μίλαν θα πρέπει να δίνεται από 2 φράγκα και πάνω για τιμωρία. Εντάξει, εγώ είναι η άποψή μου αυτή. Δεν αλλάζει με τίποτα. Εγώ θα τη στηρίζω μέχρι θανάτου. Και είχα πει ότι αν δεν κερδίσει. Γιατί δεν πα στον Άσο και over, που ούτω ή άλλω θα φάει ένα γκολ για την Πόρτο. Είχα πει ότι αν δεν κερδίσει την Κυριακή, δεν θα έρθω εδώ τη Δευτέρα και θα βρισκόμουν στο Μιλάνο. Θα ήμουν αρχηγό στον Ρωσονέρι και θα κάναμε επίθεση στον Καντούζο. Όμω, είδε τι γλυκά, τι όμορφα, πανδύσκολα. Κέρδισε με 3-2. Πάνω δύσκολα όμως. Κανονικά. Πάμε στο μπάσκετ, τι έχει. Ό,τι δίνω μπάσκετ θα παίζετε το αντίθετο. Ξεκινάμε τα βασικά. Πολύ ωραίο. Ναι, γιατί τις τελευταίες φορές κάναμε 1-3 και 1-4. Ωραία, δεν το έχω. Είμαι μπασκετικό ζών. Εντάξει. Και αυτό λοιπόν λέγει τέτοια και θα λέω εγώ θα παίζετε αντίθετα. Λοιπόν. Τι έχει μπάσκετ. Champions League ή Euroleague. Champions League έχει σήμερα. Λοιπόν, Βενέτσια με Τενέριφη. Δεν θα πει στο μπάσκετ μετά το διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και μετά λέμε μπάσκετ. Εδώ είμαστε, ζεστάθηκα για μπάσκετ. Είναι και καλή απόδοση της Τενερίφης. Καλά είδα. Ναι. 2-20 κάτι. Ναι. Ποια Βενέτσια τώρα. Τενερίφη είμαστε. Οι Ισπανοί με τους Ιταλούς είναι 5 κλάσεις καλύτεροι. Βέβαια. Άρα παίζουμε Τενερίφη. Άρα εσείς δηλαδή που με ακούτε που δίνω Τενερίφη, παίζετε Βενέτσια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι ωραίες που ζεστάμε. Έτσι δεν είναι. Έχεις μπει στο μου το απόλυτο, έτσι. Ναι, λέγε. Λοιπόν, Λεμάν Βέντσπιλς. Βέντσπιλς. Λεμάν. Πόσο δίνει τον Άσο? 1,24. Δεν παίζουμε τέτοια. Πάμε παρακάτω. Χρειά και αγαπημένη. Λοιπόν, Νίρμπουργκ
Αν δεν... τώρα βασανίζουμε τη Σοφία να σε λέει τα μάτσα αυτά. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Έλα, ναι, πούλη ναι, τη Σοφία κάνει. Όχι, άστο το κορίτσι. Ναι. Με την Antwerp. Antwerp. Εντάξει, ωραία. Έρχομαι σαν απελευθερωτή. Ναι. Έτσι και κόβω. Κόβω τα μπάσκετ. Τα κόβω. Τα κόβω. Δεν κόβω. Δεν θέλω. Δεν κάνω. Κόβω τα μπάσκετ. Ναι. Βασιλιάς. Βασιλικό κόψιμο, βασιλικό διάταγμα. Δεν θα βασανίζεται η Σόφη. Θα κάνει λάθη όποτε θέλει έχει η ίδια. Έχει και μια ομάδα πολύ παράξενη τώρα που βλέπω. Άντε, για πες, εσύ πάλι το ψάχνεις. είσαι ψιλομαζοχίστρια. Αλλά είσαι. Δεν θέλω να το πω, μην κάνω λάθος. Ναι, ενώ στα άλλα βιάζεις, πες. Μην δείχνεις με βοήθειες. Ναι, ποια είναι η άλλη. Χαποέλ τι. Αφού είναι Λαμπράδα εκεί θέλουν να πούνε και οι κυρίες εδώ δίπλα μου. Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Απλά είναι το Ιερού. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Κλείνουμε τον μπάσκετ. Πολύ ωραία από Ιερουσαλήμ να πας. Να πάω. Είδες φίλε όμως τι είναι η ζωή. Ο ιδιοκτήτης τώρα της Λέστερ, ο άνθρωπος, ναι. Σε ένα δευτερόλεπτο, ο άνθρωπος θα έχει όλα στη ζωή του, έτσι. Mm. Οικονομικά μια χαρούλα, έτσι προβλήματα. Μια χαρούλα και ναι. Τη μισή χώρα είχε. Ναι, ναι, φίλε μια χαρά εννοούμε. Ναι. Κι όμως ένα λάθος, ένα τέτοιο, όλα αλλιώς. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Εγώ είναι το μόνο μέσο που φοβάμαι. Το ελικόπτερο συγκεκριμένο. Βάλε με, όπου ψεύδε 16, βάλε με, δεν με απασχολεί. Το ελικόπτερο σε βγάζει αρνητική άβρα. Ναι. Το θεωρώ ψεύτικο. Δηλαδή όταν είσαι στον αέρα, ρε φίλε, θέλω κάτι πιο βαρύ. Ναι. Καταλαβες. Δεν μου αρέσει το ελικόπτερο. Κρίμα πάντως, πάρα πολύ κρίμα. Επίσης σήμερα έχει Προμηθέας Μπεσίκτας. Προμηθέας είναι το κακό του το χάλι. Ωραία. Το κακό του το χάλι και είναι για να τον κυνηγάμε. Ναι, στην Ευρώπη καλά πήγε. Στην Ευρώπη έκανε τις νίκες του. 91 στην Μπεσίκτας και ο Άσος 93. Ναι, ισορροπημένο. Δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Ωραία. Το ελικόπτερο λοιπόν μου κάνει κάτι. Με τρελαίνει. Και οπότε στάβα, αν κερδίσεις πολλά χείο που είπες, δύο μαζεμένα. Ο άλλος πήγε και λέει πόσο κάνει το ελικόπτερο του, λέει ο δικός μας. Λέει, τέλεια στοιχομηθεία. Τέλεια στοιχομηθεία. Τα εκατομμύρια, μάλιστα, δώσε δύο. Πώς βάζεις δύο κουλούι και λέει ο άλλος, αμάν έβγαινα τρία άστα, δεν πειράζει κάποιος να το φάει. Ναι, ο άνθρωπος πήρε ένα ελικόπτερο ακόμα κάβα να βρίσκεται και αναφερόμαστε στον κορυφαίο πρόεδρο όλων των εποχών που είχε ποτέ η ομάδα μας. Ναι. Έτσι, τον άνθρωπο όνειρο, τον άνθρωπο που γέμισε τα οράματά μας για επιτυχίες, μια ανάσα να έχουμε φτάσει από αυτά. Έτσι, στον τεράστιο Ιβάν. Ναι. Στον μοναδικό, ανεπανάληπτο και. Δεν αναγκαστά τα λέω, τα καταλαβαίνετε αυτά. Μόλις λέμε Ιβάν. Έτσι. Και είπαμε όλοι, δεν θα αναφέρετε πλέον Κλεάνθους. Σιγά σιγά εμείς ξεκινήσαμε αυτό το κίνημα. Ανεβαίνω την οδό Ιβάν Σαββίδη, θα λέτε. Ναι. Πού είστε στα σουβλάκια. Ναι, μέχρι πάνω, όλοι. Ναι. Κλεάνθους και τι είπαμε. Είπαμε Κλεάνθους, ήταν ένας Τύρανος. Πού να σε αφήσω Κλεάνθους, ναι. Παπάφη με Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, Παπάφη με Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Δεν μπορεί, κάποιος θα ακούσει σιγά σιγά. Έτσι, η μία φωνή θα γίνουν δύο. Πώς λένε οι φίλοι μας οι αριστεροί, είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Έτσι θα πολεθάω. Θα φάμε τους ταρίφες πρώτα. Ναι. Θα τους πούμε, θα τους λέμε εκεί. Ναι, τσίκι, 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 θα γίνει. Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει. Σαν να τη βλέπω τη σκηνή. Σαν να τη βλέπω τη σκηνή, ο δήμαρχος ποιος θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος, θα είναι κάποιος άλλος. Δεν θα κατέβει ο ίδιος. Ναι, τέλος, όποιος και θα είναι. Έχουμε καμιά 70 υποψηφίους. Δεν μας ενδιαφέρει μας το κομμάτι του δημάρχου, μας ενδιαφέρει ο δίπλα στον δήμαρχο. Mm. Θα λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησε η πόλη τόσο πολύ, ναι. Τόσο δυνατά, τόσο όμορφα. Και εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ, θα το πει. Ναι, έτσι. Έτοιμος να αντιμετωπίσω το οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε λέγεται αυτό μεγάλο, είτε είναι μικρό. Εδώ είμαι. Είναι άπλα. Στις επάλξεις. Είναι δυνατός. Είναι με μια κουβέντα, για να μην λέμε πολλά και κουραζόμαστε, πλούσιος κανονικός. Έτσι λέγονται αυτοί. Έτσι λέγονται αυτοί. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει ότι θέλω να... αυτό και δεν μπορεί να το πάρει. Ναι, φίλε. Εκεί δεν είπε πέρα τη βολή του Μαργαρίτη που μπήκε. Α, ναι. Βλέπουμε ότι ο αρχηγός ο Βιερίνια πηγαίνει στο μπάσκετ, πηγαίνει στο παρατάκι. Τη στηρίζει την ομάδα. Μπράβο και καλά κάνει και όλοι οι παίκτες να πηγαίνουν. Έτσι πρέπει. Το ρωτήσαμε μια φορά στον αέρα. Αν το έρθει στο μπάσκετ, ναι, λέει να είμαι πολύ κοντός. Το καταλάβαμε αυτό. Ναι, για να παίξει, εντάξει, δεν θα μπορούσε. Ναι. Ποιος ήταν ο πιο κοντός μπασκετμπολίστας στο NBA στην ιστορία. Έναν Ανάκη, ένα 60 που περνούσε κάτω από το πόδι τον Τάιρον. Τάιρον Box. Τάιρον Box, ναι, το θυμάμαι. Θεός. Ποιος ήταν ο δεύτερος πιο κοντός. Ατλάντα Χόκς έπαιζε. Σπαντ Βεμπ. 1,73. Άντε, τα κρέμασε ο Τζινόμπιλι. Η παικτούρα αυτή, ε. Ιδραυλικός. Τι μυαλό, ρε φίλε αυτό. Το μπάσκετ είναι μυαλό, ρε φίλε. Τι μυαλό, μπράβο, Τζινόμπιλι, παιχτούρα αυτή ατελείωτη. 40 χρονών, έτσι. 40 χρονών. Το άθλημα που παίζεται με τα χέρια είναι πρώτα μυαλό και όλα τα άλλα μετά. Το πόδι είναι τεχνική. Θέλει άλλο πράγμα. Θέλει και μυαλό, εννοείται. Αλλά η τεχνική είναι και κάτι έμφυτο. Ρε φίλε, το έχεις, δεν το έχεις τώρα. Δουλεύεται ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό, όπως τη μαγική λέξη. Ναι, ως ένα βαθμό. Ναι, αλλά δεν μπορεί να δουλευτεί τελμαγκάζι. Ωραία. Στο μπάσκετ, από τη στιγμή που είναι με το χέρι. Είναι διαφορετικές. Εκτός αν είσαι ψευδοχέρις, ρε φίλε, και δεν μπορείς να την πιάσεις. Δηλαδή, μόνο έτσι.
Γι' αυτό συμφωνήσω με τον Γιαννούλη που λέει ότι το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα. Είναι με το χέρι, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο να είναι. Είναι με το χέρι σε παρκέ. Και το παίζουν ψηλή. Από τη στιγμή που το παίζουν ψηλή, είναι εύκολο το άθλημα. Εντάξει. Σόφη, τηλεόραση βλέπεις εσύ? Φυσικά βλέπω τηλεόραση. Αυτά που βλέπουν, γιατί χθες εγώ ήμουν σπίτι με, μια, με την ανιψούλα μου και βλέπαμε το Next Top Model. Τα βλέπεις εσύ αυτά? Αφού το βλέπω μετά στο YouTube εγώ. Ναι, το βλέπω, το παρακολουθώ. Φίλε, είμαι λάτρης της τηλεόρασης εγώ. Δεν γίνεται αυτό με το Next. Φίλε, βασανίστηκα κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε. Δεν μπορεί τόση χαζή μαζεμένη σε μια ώρα. Αυτό πουλάει όμως. Τέτοια μάχη να δίνουνε. Αυτό πουλάει δυστυχώς. Για να δώσει εικόνα, γιατί δεν βλέπω ποτέ. Τι πρόκειται, θες κατά λάθος, γιατί δέχτηκα φασιστική νοοτροπία να το δούμε υποχρεωτικά. Και κακία επίσης, έτσι. Εκεί βλέπεις τι είσαι πραγματικά γυναίκα από πίσω. 10-12 γυναίκες, πώς είναι, 15 είναι όλες. Έχω αρνηθεί δουλειά, παιδιά, που μπήκα μέσα στο γραφείο και ήταν μόνο γυναίκες. Είναι 15 γυναίκες από 18 με 25 χρόνια που είναι η μεγαλύτερη ηλικία. Και κυνηγάνε όλες. Μια χοντρούλα, η οποία χοντρούλα είναι light, μην φανταστείς, είναι για πλάσ, ας πούμε, μόντελ. Ναι. Ένα μίσος που το βγάζουν το κοριτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μίσος. Ένα κυνηγητό, ένα ρατσισμό. Γιατί? Χθες και τις κάνανε. Τίποτα, γιατί είναι χοντρούλα και αυτή είναι αδύνατες. Αυτές νομίζουν ότι όλες είναι. Οι... Ποιο είναι το κορυφαίο μοντέλο των εποχών, παιδί μου, η Ναόμι Κάμπελ. Ωραία σχόλια. Άμα είναι διαχρονικά αυτή, όλες νομίζουν ότι η Ναόμι Κάμπελ είναι τίποτα μπροστά τους. Ναι. Όλες. Κλασικές. Τις βλέπεις τις Ελληνίδες. Και χθες τις βάζανε, εντάξει, αυτά είναι ζώα στην εκπομπή, δεν τα παπίκια σου αυτά που κάνουν. Τι βάλανε σε κανένα βιβατικό, στήσανε 20 μέτρα να ανεβούν πάνω, ναι, δεμένες, ναι, για να βγουν φωτογραφίες πάνω στα 20 μέτρα. Mm. Μιλάμε, η επιτροπή εδώ μεταξύ έχει μια, ένα όχι πολύ φανατικό άντρα. όχι πολύ φανατικό, ναι. Σχεδιαστής μόδας είναι ο άνθρωπος. Ναι, εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά. Και να λέει, αλλά είναι σχεδιαστής. Ναι, κοριτσάκι μου, ήταν μια χαρά, αλλά ήθελα, μα θέλω να πετάξω κάτι μέσα στα μόδια. Δεν γίνεται. Και η Καγιά, είναι η αρχηγός του, στέφης, ναι, έτσι, του πάνελ. Σαν γυναίκα θέα, εντάξει. Θεία, δηλαδή. Και ποιήτρια στο λόγο. Πλόγος. Δεν ξέρω τόσο δυνατή. Αφηνία. Πολύ δυνατή. Ναι. Και στο τέλος είναι μία να φύγει και την πιάνουν δάκρυα, λιγμή, αναστεναγμή. Ναι. Και τι γίνεται, δεν φεύγει, φεύγει άλλη. Επειδή έκλωψε αυτή. Ναι, και τι, ό,τι έχει να λέει. Νόμιζε ότι θα φύγει, αφού τη είχαν πει τα χειρότερα σχόλια. Και τι νομίζετε, δηλαδή, με το κλάμα θα μείνει. Ε? Και πρέπει να δει ποιον θα δει. Διώξτε με. Και εγώ δεν σα γουστάω και τέτοια. Ναι, εκεί, εκεί, ναι. Αυτό είναι, στην Αμερική αυτό θα γίνει. Και πάμε ένα τέτοιο μέσα στα μούτρα και να κάνουμε αυτές τις πεταμένες εδώ πέρα. Ενώ εμείς είμαστε θεές. Το είχε πει η Καγιά κάπου όταν την είχαν καλέσει σε μια εκπομπή ότι υπάρχει τέτοια πίεση γιατί η κοπέλα που θα βγει νικήτρια θα βγει στο εξωτερικό να κάνει καριέρα, όπου εκεί λέει δεν σου χαϊδεύουν, λέει, τα αυτιά. Πρέπει, λέει, να είσαι συνηθισμένος, λέει, σε αυτή την πίεση. Σε όλες τις δουλειές πρέπει να είσαι μαθημένος στην πίεση για να ανέβεις επίπεδο. Αλλά εδώ μιλάμε για κακία, δηλαδή πολύ κακία. Πολύ, πολύ. Κακία εσχής του είδους. Μαχαίρια, παιχνίδια. Κακιά κακία. Ναι. Αν καταλαβαίνεις τι θέλω κακιά, να σε πω. Κακιά κακία, ναι. Κακιά κακία. Γιατί υπάρχει και καλή κακία, ναι, όντως. Ναι. Γεγονός. Δηλαδή ξέρεις, αγόρι μου, ότι εγώ όταν μου γυρίσει θα σου κάνω κάτι συγκεκριμένο που είναι κακία. Χωρίς Μέγκα είμαστε. Χωρίς Μέγκα, ναι, γεγονός. Έτσι, να πούμε και αυτά τα νέα γιατί ενδιαφέρουν. Αποθεώθηκε από τον Αντένα το Μέγκα ενώ έκλεισε και όλοι, ναι, λένε τι ωραία που το έκλεισε. Τώρα. Τώρα που κλεισε. Τώρα, τώρα που το στείλε, ναι, αυτά, ναι, που κλαίνε πάνω από τον νεκρό. Ναι. Και τι καλό παιδί που ήταν και τσάμπα χάρη, ναι, και το παιδί. Και μόνο καλά έκανε, όλους τους βοηθούσε. Και άμα γινόταν με ένα μαγικό τρόπο και ζωντάνευε αυτός, ναι, να η πατσαβούρα και τι πήρε εδώ. Κατευθείαν. Ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό που το παιδί δεν έχει δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Αυτό. Αυτό που το παιδί έχει δώσει. Υπάρχει πιο κωμικό όταν έβγαζε το Στάρκι και το ξεκίνησε τα παράθυρα. Το Στάρκι το ξεκίνησε. Ναι. Και γινόταν ένα γεγονός. Ναι. Και έβγαζε κάποιον πάνω δεξιά και έλεγε από κάτω φίλοι γειτόνι σα. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Μαμά Ρέιβερ. Μαμά Ρέιβερ, θυμάσαι. Είναι πολύ ωραία. Σκηνές απίβου κάλους. Ο Ευαγγελάτος τα ξεκίνησε αυτά με την Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν ήταν ζευγάρι τότε. Δεν ήταν ζευγάρι, ναι. Ούτε ότι ήταν ζευγάρι όταν ήταν ζευγάρι, αλλά ήταν μια άλλη κουβέντα, ναι. Αλλά την έχουμε στον πρόεδρο την Τατιάνα, όχι, τη φάγαμε. Τι ωραία χαλάρη συζήτηση κάποιος. Τι λες? Τη φάγαμε Τατιάνα του πρόεδρου. Τη φάγαμε, τη φάγαμε Τατιάνα. Πάνια και Τατιάνα φάγαμε. Το φουρτιό δεν έχουμε καταφέρει ακόμα, έχουμε θέματα. Θέμα χρόνο. Η Πάνια γιατί φαγώθηκε. Πήγε νομικά. Η Πάνια γιατί φαγώθηκε. Δεν, έκανε, δεν ήταν στο ύφος του καναλιού. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Πάει αλλού. Μιλανέζικο το Open. Θέλουμε να έχει αύριο. Το Open υποχρεωτικά μόνο Open, όχι. Open, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει βασικά. Απορώ γιατί έχει μόνο ένα κανάλι η χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν ξέρεις τα άλλα, την ύπαρξή του. Δεν ξέρω καν. Τι να δω, τον Αλαφούζο. Η Γκολμπέτ έτοιμη πάντα στις επάλξεις. Να μπουν όλοι να στοιχηματίσουν. Εννοείται. Έτσι, και να θέλουν να ξεκουραστούν μεσημέρι. Κάποιος πρέπει να επιλέξει την Γκολμπέτ. Ακριβώς, για πάμε. Λοιπόν. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλες τις κινήσεις και στις συναλλαγές. Το σημαντικότερο, νομίζω. Για εγώ κάποιον θα μεταφράζω. Τα λεφτά έχω από πηδάνη. Ναι. Λοιπόν, μεγάλες αποδόσεις και υψηλές. Προσφέρει live betting όλη την ημέρα με πολλές αγορές σε συνδυασμό με live streaming.
άμεσες και γρήγορες αναλήψεις όλο το 24ωρο. Μπορείτε να κάνετε καταθέσεις με ηλεκτρονικά wallet, σημαντικό, και φυσικά προσφέρει cash out μερικό και ολικό. Και να πούμε ότι υπάρχει και το quick bet, στο οποίο κάποιος βάζει τον κωδικό του OPAP και βρίσκει κατευθείαν τον αγώνα που τον ενδιαφέρει. Να το. Εύκολα και γρήγορα. Αυτά είναι quick bet. Και καθημερινές προσφορές για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Το κωδικό του OPAP. Ναι. Ναι, βάζεις κωδικό OPAP. Έχω να πιάσω κουπόνι OPAP 10 χρόνια. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Είναι χαοτικές οι διαφορές μεταξύ ο ΠΑΠ και οποιασδήποτε στοιχηματική, όχι τη κορυφαία τώρα που αναφερόμαστε στην Κολμπέτ. Δηλαδή παίζει 5 μάτς στον ΠΑΠ και βάζει 15 μονάδες κάτω. Και το άλλο 40% διαφορά έχει. 1.400 είναι το μήνυμα. Δεν υπάρχει η διαφορά απόδοση στο τέλος. Δεν μπορεί να πιάσει. Ναι. Για κάποιο όμω που πάει, ας πούμε, σε ένα προποτζήρικο και παίρνει αυτό το φυλάδιο που δίνουν, κατευθείαν βάζει τον αγώνα που θέλει, τον βρίσκει και το ποντάρει. Δεν μπορώ. Δηλαδή πιστεύω ότι, ότι αν μπω σε πρακτορείο θα μου δώσουν μια σφαλιά. Η παλιά γενιά όμως σου βολεύει λίγο αυτό. Βολεύει, δηλαδή, είναι είναι, είναι κάπως βολικό. Εμείς δεν έχουμε χρόνο. Με το κομμάτι της εθνικής τι γίνεται, Σταύρα. Το... Τα κελάρας, φίλε. Δηλαδή, άποψή σου θέλω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω, δεν το πιστεύω γενικά. Δεν, είναι... δεν πιστεύεις ότι είναι ένα κλασικό πισωγύρισμα. Ναι, αυτό πιστεύω. Ναι, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν, εντάξει. Άκουγα δηλαδή, σου έχω πει την Εθνική Ελλάδος, δεν ασχολούμαι καθόλου, δεν είναι στη ζωή μου. Ναι. Ωραία. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει. Ξέρουν όλοι την άποψή μου για τον Άγγελο, φίλε, δεν είναι καλύτερη δυνατή. Ναι. Ωραία. Δεν βγαίνεται, ας πούμε, να πιείτε ένα ποτό εύκολα μαζί. Είμαι πολύ ωραίο και ο μόνος που δεν έχει πιει εκείνο το τσίπουρο LSD που βγάζει, είναι πολύ δυνατό. Πίνει ένας και σου δώνουν τέσσερις. Μαζί ταυτό. Ναι, μαζί. Αλλά τι με τρελαίνει εμένα. Τόσο καιρό που ήταν στα πέριξ του ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ, όλοι οι Αθηναίζοι. Και τι καλός και ο Άγγελος και η Κελάρα και το χιούμορ του και έτσι και αλλιώς μαμούς ουτού. Μόλις πήρε κομμάτι πίτας δικό τους που είναι το θέμα της εθνικής η θέση. Ωραία. Τσοπ, το ξεσκίζουνε. Κάτσε ρε φίλε, αποφάσισε. Όχι, τώρα είμαι με Άγγελο. Γύρισε. Άλλαξε τώρα. Μου γύρισε το μετώδα. Τώρα είμαι με Άγγελο. Άγγελα, προπονητάρα. Αυτή η σταθερότητα που σε διέπει. Η καλύτερη επιλογή. Η καλύτερη επιλογή. Όχι, σοβαρά τώρα. Εγώ γελάω με αυτό, όχι για την επιλογή. Η επιλογή θα δείξει αγωνιστικά πάντα, δεν μπορεί να προκαταβάλει κάτι. Γελάω με την υποκρισία τους. Δεν πιστεύεις ότι θα κάνει κάποια πρόσκληση που κάποιος δεν την έχει ούτε καν στο μυαλό του, ούτε του περνάει από το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, έτσι, για να ασχοληθούν μαζί του? 1000%. Θα πει ότι το ξέρω την αγορά, να, αυτός που δεν το βλέπατε σε ζώα. Ξέρεις ότι το Χρήστο το Βελίο, που ήταν και φίλος μου, όταν τον είχε στον ΠΑΟΚ, ένα δεξί και αριστερό χάφο τον ΠΑΟΚ, όσοι δεν γνωρίζουν, 1997. Το Βέλος. 96, ναι. 1999, τρία χρόνια παίξει τον ΠΑΟΚ. Γνωστό και ως Βέλος, ναι. Λοιπόν, γνωστότερος ως Βέλος, του είχε πει και τι διαφορά νομίζει ότι έχει από τον Μπέκαμ. Και ήρθε και μου το είπε το Βέλος και το χτύπησα, κυρίες και κύριοι, να το ξέρετε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια και με λέει γιατί με χτυπάς. Ακούω και το λέω εσύ γιατί λες. Αναρωτήσου μόνος σου. Εντάξει, δεν φρέθηκε, έχει τι διαφορά από τον Μπέκαμ. Μόνο ότι τα ονόματά του είναι δυσύλλαβα. Ναι. Βελής Μπέκαμ. Αυτή είναι η ομοιότητά του. Δεν πάει να γελάσω, βήχω ρε πού. Σταθερά άμεσο στάδιο, δεν το ξέρω. Όχι, δεν είναι τώρα. Και αν με κολλήσει, θα έχει πρόβλημα να ξέρει, θα στείλω τα παιδιά. Δεν έχει. Σήμερα ήμουν μερικά από τα παιδιά. Τα παιδιά ήμουν και δικά μου παιδιά. Πώ θα μου στείλει δηλαδή. Όχι, έχει και παιδιά εξ Αθηνών που έρχονται βόλτε, εισπράττουν και φεύγουν. Α, ναι. Όχι, αυτά δεν τα έχουμε. Και να μην φτάνει ποτέ στη ζωή σου. Ναι, αυτά δεν τα έχουμε. Τα ντόπια τα έχουμε σε επίπεδο φιλικό. Εννοείται. Ναι, δεν είναι δηλαδή επαγγελματικό. Αλλά άμα χρειαστεί. Να ξέρεις, ναι. Τώρα αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε έτσι και είμαστε μέσα στην εκπομπούλα μας, την ωραία της, ξέρετε. Ο κόσμος παίζει τένις. Παίζει τένις. Παίζει τένις. Ποιο παίζει τώρα. Τώρα παίζει. Ο δικός σου αποκλείστηκε. Τον Δημητρόφ. Δημητρόφ. Παίζουν Βούλγαρο κτηνίστα. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Τα στείνει, αυτό είναι. Δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Ναι. Αλλά είπαμε και θα το επαναλάβουμε, φοβούμενοι ότι θα γίνουμε κουραστικοί, ότι το τένις ενώ είναι το καλύτερο άθλημα. Γιατί το παίζεις μόνος σου, είναι απολαυστικό να το βλέπεις. Ναι. Φταίσαι εσύ για ό,τι κάνεις. Δεν με έδωσε καλύτερα την μπάσα ο άλλος, είτε είναι μπάσκετ, δεν με έκανε καλό overlap, δεν με γύρισε ωραία την μπάλα, τίποτα. Τίποτα. Έτσι. Χάνεις, κύριε, και είσαι τενίστας. Αχ, λες, πόνεσα. Τραυματίας έφυγες, μονάδα. Δεν γίνεται αυτό ποτέ. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός... δύο ώρες. Ναι, και να πει όλος έχασα. Έχασα, φεύγω και δεν κερδίζω τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει στο σχέδιο. Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξω, να το πούμε, ναι. Εδώ υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα, εδώ υπάρχει ένα κενό. Η αλυσίδα δεν συνεχίζεται. Ναι, ρε φίλε, άμα είναι από ξέρω εγώ, ένα σετ και πάνω τα game, να το πληρώνεσαι. Χθες έβλεπα ένα μάτι τένις, παίζανε 3 ώρες. Έληξαν τα 2, 7-6 tie break, 7-6-1-1 σετ και το τρίτο
7-5. Τρεις ώρες παίζανε οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εγώ θυμάμαι μια φορά πήρα την Αγγλίδα που είχα τότε γκόμενα παίξαμε. Τσονγκά. Στο Καρά. Δεν έχει ένα τέννις και στον Καρά από πίσω. Ναι, βέβαια. Ναι. Από όλα και ο Καρά. Παίξαμε στον Καρά, 5 τέτοια έκανα και πιάστηκα. Αυτή έπεσε στο μεταξύ. Αυτές οι Αγγλίδες παίζουν τέννις, μόνο κάτι τέτοια χαζά. Ωραία. Εσύ, Σταύρο, τόση Ελληνίδα σε Αγγλίδα πήγε. Ναι, ε? Λάθος. Πάνε πάνε ο κορίτσι από τη Σπάρτη. Ναι. Από τα Γιάννενα στην Ελλάδα. Σπάρτη, θα πάρει εσύ η όθωνα. Από τη Σπάρτη. Θα πάρει εσύ από τη Σπάρτη. Από τη Σπάρτη μου έκανε εικόνα τώρα, έχει σίγουρα μουστάκι. Σίγουρα. Το στρίβει. Λε. Ε, 100% φίλε. Από τη Σπάρτη, πα. Ξέρετε τι είπα. Από τη Σπάρτη. Από τη Σπάρτη. Τόσε πόλει υπάρχουν. Νομό Λακωνία. Δηλαδή από τη Σπάρτη. Νομό Λακωνία. 85% επέν ψηφίζανε, κύριε Βίτε. Παραπάνω εγώ ο πεθερό, κάνα παχαιροβγάλτη, κάνα τέτοιο. Ξέρετε πόσε πιθανότητε γι' αυτό. Κανα 70% θα δουλέψουμε εκεί πεθερό παχαιροβγάλτη. Αμαριάδα και Σπάρτη μακριά. Αμαριάδα δεν έχω δει λευκό ποτέ. Λε και τον Μπρόγκ. Να σου πει κάποιο σήμερα την Αμαριάδα και να είναι λευκό. Δεν γίνεται. Όχι. Όχι. Μου λέει μια κοπέλα, φίλη μου, μου λέει θα πάω να δουλέψω και σε ένα πατατοπαραγωγό μεγάλο, λέει και τέτοια. Στην Αμαλιάδα. Ναι, λέω εσύ. Τι έχουμε φτιάξει, Αμαλιάδα. Θα φρίξει εκεί. Θα φρίξει εκεί, τη λέω. Μου λέει τι να φρίξω, εντάξει, δουλειά παρακάνω, καλά, καλά. Με παίρνει 6 μήνες μετά, μου λέει εσύ Σταύρο, δεν μπορώ να βρω γκόμενο εδώ. Τη λέω πήγαινε κάποιον που να σου μοιάζει και παίξει το συγγενή. Γιατί αλλιώ δεν έχει χαίρι. Μόνο συγγενή εκεί. Καλοί άνθρωποι. Πολύ καλοί. Στο στρατό είχα δύο-τρεις, ήταν όλοι από 20 χρόνια και πάνω τούφα. Κανονικά. Οπότε αφού και πέ... σήμερα και μπάσκετ και, μπάσκετ, και κυπελάκι, και... δεν δύσκολο θα γίνει και το στιγματικό. Και χωρίς Τσιπά, ο οποίος μετά το θέμα με το Ball Girl έπεσε ψυχολογικά. Έχασε από τον Τζουμχούρ. Το ξέρεις και αυτό, να ρε. Αυτά βλέπω, σου λέω, τα τέννις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Χάζεψες. Έχω παίκτη στοιχήματος, ναι. Ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τέννις. Ο άνθρωπος είναι μάγος, κανονικός. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Με απόλυτη γνώση του αντικειμένου και θέλοντας και εμείς, μπαίνω στη ζωή του και τους βλέπω. Τι να κάνω. Δεν ξέρω μόνο τους κλασικούς. Ναι, ναι, αυτό που είπες εσύ δεν τον ξέρω, ρε φίλε, ούτε απ' έξω. Ναι. Ξέρω τον Ναδάλ, τον Τζόκοβιτς, πώς λέγεται. Τον... Σε δύο χρόνια θα σταματήσουν αυτή να ξέρεις. Τελειώσαν, μεγαλώσαν. Φέντερερ. Αυτή είναι η καψούρα μου. Καψούρα. Είναι αρχοντικός. Δεν υπάρχει. Είναι αρχοντικός. Ο Ελβετός μάγος της ρακέτας είναι αυτός. Μα αυτός δίνει, δίνει κατεύθυνση με την μπάλα. Τι λέει, θα πας εκεί, θα σταματήσει, θα στρίψει. Δηλαδή, όπως το είπες, δεν υδρώνει και το βλέπει, αποπνέει μια αρχοντιά. Την ώρα που ακουμπάει με τη ρακέτα την παλιά. Ακόμα και όταν χάνει, νομίζω ότι κέρδισε. Πολύ ωραίο. Έκανε και μια διαφήμιση με κάτι μακαρόνια, κάτι τέτοιο τώρα. Τρώει κιόλα αυτό ο χρειάζεται να φάει. Πάει τουαλέτα, δηλαδή είναι κανονικό άνθρωπο. Φυσιολογικό είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι καψούρα των δύο τριτών όσων ασχολούνται με το τένις. Ενώ ο άλλο ο Ναδάλ κάνει 800 τικ. Όχι, δεν είναι. Ο Ναδάλ είναι για μπουνιέ γιατί όταν παίζει κάνει. Τι κάνει σερβι που κάνει 8. 8 τέτοια, τικ, πιάνει τη μύτη του, πιάνει το σοβρακάκι του, πιάνει την μπλούζα του, ο άλλος περιμένει, έτσι σε σπάει τα νεύρα, κάνε το αδελφάκι μου το σερβίς. Εντάξει, δεν το έχω πάει. Δεν το έχω τι κάνει. Όχι, εγώ μου τους πάει που φωνάζει σε κάθε χτύπημα. Έτσι, έτσι, σε κάθε χτύπημα φωνάζει. Εντάξει, τι να πω. Να απαντήσουμε λίγο στο φίλο μας τον Οδυσσέα που ρωτάει καλησπέρα για το σημερινό ματ West Ham Tottenham. Θα πηγαίνατε, λέει, στο over. Έχει Αγγλία EFL κύπελο σήμερα, να το πούμε. Αυτό το EFL κύπελο, να πει στο φίλο μου τον Οδυσσέα και το λέω και εγώ. Έτσι, με την ευκαιρία. Ότι το EFL αυτό κύπελο μπορεί να βάλουν 22 παίκτες που να μην ξέρει κανένας κανέναν. Ούτε και αυτοί που παίζουν δεν ξέρουν ότι είναι στο West Ham. Ναι. Δηλαδή πιο καλά, έτσι, να πάει να φάει δύο σάντουιτς, να πάει να κάνει ένα ωραίο γκουρμέ. Πρόταση στην κοπέλα του, αν δεν είναι παντρεμένος, έτσι. Να τα ξοδέψει εκεί τα χρήματα. Μην τα βάλει στη West Ham ή να περιμένει ένα άλλο μάτς. Οπότε είμαστε φίλοι μου, Οδυσσέα, κάθετα αρνητικοί στο West Ham. Το έχουν 6-3-3 και να γελάσεις αύριο. Δεν λέει κάτι αυτό. Το γκολ σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί το παίζω εγώ. Γιατί δεν έχουν συνοχή ομάδες και όλα από μια κέρα θα κάνει ο καθένας. Γι' αυτό σου έλεγα γκολ το ισπανικό που έριξε 2-2 ή 3-3, κάτι τέτοιο. Και θα σε κάνω μία δήλωση, θα την κρατήσεις, γιατί μιλούσαμε για τένις, ναι. Στο πίσω μέρος του και εσύ και όλοι οι ακροατές, ότι επόμενο νούμερο 1 τενίστας θα είναι ο Σβέρεφ. Τον θυμάσαι, εύκολο το όνομα. Ναι, είναι δύσκολο για να το θυμάσαι. Τον έχω δίκιο. Ζήτα Βίτα. Ναι. Έτσι. Βάλ το στο μυαλό σου. Να δεις τι παικτούρα. Όταν θα φύγει η φουρνιά, δηλαδή Τζόκοβιτς. Ναι, Φέντερ, μετά από δύο χρόνια. Ναι. Ναι. Ας το Φέντερ, σου λέω, είναι μια κατηγορία μόνο του. Το απείτε, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Χάνει βέβαια κιόλας, έτσι. Ναι. Αλλά είναι για μένα. Αλλά και αυτοί φορμαρίζονται, ξεφορμαρίζονται. Ναι, δεν γίνεται να είσαι 12 μήνες στο πίξου, ρε φίλε, τόσα τουρνουά έχει. Τι, και πώς να πεις όχι στο τουρνουά. ATP 500, ATP 1000. Αν παίρνεις καλημέρα 500, πώς να πεις όχι στο τουρνουά. Πώς να πεις όχι, ναι.
Γιατί νομίζουν όλοι ότι είναι μόνο το έπαθλο. Ποιο έπαθλο, να σηκωθώ εγώ να πάω. Πονάει ο κόλος μου, δεν πάω πουθενά. Μου θυμίζουν τα γήπεδα του τένις, τον Μπαρμπαρέλα, το μαγαζί. Γιατί? Γιατί με βγάζουν να κάνω συνειδημό που κάνω. Ναι. Η ποιότητα του κόσμου, φίλε. Έχει καλό κόσμο το Μπαρμπαρέλα. Έτσι, τέτοια ανάλογη ποιότητα έχει. Δηλαδή, αν πάω, δεν θέλω να πω να θίξω κάποιον. Οι φλόγες. Έχω πάει Ανίτα Μαρμαρινού. Ανίτα. Σε κομική στιγμή, ναι. Δηλαδή έχει μαγαζιά τα οποία μπαίνει μέσα και λες τώρα είναι τρεις ώρα τα χαράματα. Θα βγω. Θα βγω. Αναβωτιέσαι. Ναι. Και αν θα βγω, πώς θα βγω. Είχε ένα μαγαζί το οποίο και τώρα υπάρχει, στη Θέρμη κοντά είναι, που έχει απ' έξω γράφει πόσο κοστολογούνται τα πετάματα. Όχι τα πετάματα γενικώ, τα σκουπίδια που λέμε. Ναι. Λέει πέταμα τραπεζιού 45 ευρώ. Ναι. Και έχει από κάτω πέταμα μπιντέ 150. Ναι. Ξύλωμα. Με κανονικό έξω, ναι, ναι, κατάλογο. Ναι. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Όχι, από... ξέρω. Δεν είναι από κύμα τη φαντασία. Έχει κάνει και τον Μπαρμπαρέλα τέτοια βραδιά που σπάγαμε πλακάκια και καμπινέδε και τέτοια. Τελευταία φορά που έκανα σπάσιμο καλό ήταν στο Αραπιάτα. Πίσω από το Ρόδον. Στο... Εκεί κάναμε καλό. Πού ήταν το Αραπιάτα? Αραπιάτα με ένα μακαμονάδα, με θυμίζει. Πού ήταν το Λίντο, ρε. Ναι. Στην Ποσειδόνιο απέναντι, ναι. Από πίσω. Α, μπράβο, ναι. Αβιάτα ξεστέκει μακαβονάδα η οποία είναι, ναι, με έντονη καυστικότητα. Ναι, δεν μπορείτε τις λόγω αυτές γιατί έχω γλώσσα με ραβδόσεις για άλλες χρήσεις. Α, ωραία, και καίγομαι. Εντάξει, αφού μάθαμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Βιετνάμ το λένε το μαγαζί. Βιετνάμ, μπράβο, πολύ σωστό είναι. Πολύ σωστός, ναι, οι Ρουφιάνοι μας δουλεύουν έξοχα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Αποθεώνουμε τους Ρουφιάνους. Ναι. Και μην ξεχνάτε το μήνυμα της ημέρας. Οι μισοί Έλληνες είναι ρουφιάνοι και οι άλλοι μισοί εκπαιδεύονται να γίνουν. Ναι, ξεκάθαρα. Ωραία, Σοφάκη, η Γκορμπέ. Παρακαλώ. Είναι εδώ μαζί μας. Εδώ καθημερινά μπορείτε να μπείτε να κάνετε την εγγραφή σας, μπόνους καταθέσεων, καθημερινές προσφορές. Οι άνθρωποι τα δίνουν όλα. Τι άλλο να κάνουμε. Τα δίνουν όλα. Εδώ. Oh, τα δίνουν όλα, μ' άρεσε αυτό. Ραντεβού και πάλι ωραίος αύριο εδώ. Ωραίο σλόγγαν είναι αυτό. Γκορμπέ τα δίνει όλα. Φίλε, κάνεις και για μάρκετινγκ, εννοείται. Θα σε πάρουμε να κάνουμε διαφημιστικό σποτ. Εννοείται, ρε Σοφάκη. Πλάκα μας κάνεις. Ό,τι θέλεις. Χορεύω και πολύ καλά. Θα κάνω και εκεί που έκανε στην Κούδη με το τραγούδι δίπλα που πάει στα μάξι. Ναι. Αλλά έχω βρει ένα δικό μου τραγούδι. Θα το βάλω να το ακούσει μετά. Εντάξει. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.